Γεια σα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Τι γελάτε. Καλημέρα, καλημέρα σα κύριε Βορύδη. Καλημέρα. Όλα μα έχουν γίνει. Δηλαδή, έχουμε κι άλλα να περιμένουμε. Όνειρο. Ε, από το ζώο. Θα βγουν οι όρκε εδώ στι φλέβε. μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα θέματα τη επικαιρότητα. Καταρχήν, η χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ε, Χαμηλέ προσδοκίε περιείχαμε. Τελικά τα πράγματα πήγαν ομαλά. Ναι, ε, υπήρξαν ναι. διαφωνίες διαφωνίε οι οποίε ήταν κατά κάποιο τρόπο δεν απασχολούν και κάποιον. Δηλαδή, γιατί χαμά τώρα δεν είναι διμερέ αυτό το, το ζήτημα. Πώ την εισπράξατε, πώ την εισπράττει η κυβέρνηση καταρχήν. Κοιτάξτε, για να το κατανοήσουμε, νομίζω ότι όλο αυτό είναι. Το, το λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει mm -hmm. να το εντάξουμε μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο συζητήσεων και αυτό που έχουμε πει ότι θα υπάρξουν μέτρα, της μάλλον Συζητήσει για τη λεγόμενη soft agenda, για τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, για την οικονομική ατζέντα, δηλαδή για αυτά τα θέματα, το, για τον πολιτικό διάλογο. Άρα στην πραγματικότητα, αυτό κανεί το εντάσσει σε κάτι το οποίο, νομίζω, το είπε και ο ο Πρωθυπουργό, πρέπει να γίνει αυτό που ήταν η εξαίρεση, δηλαδή ο διάλογος, ένα τμήμα τη κανονικότητά μα. Δεν δηλαδή, περιμένει κανένα θαύματα δηλαδή. από αυτό. Δεν περιμένει δηλαδή ότι ξαφνικά όλα μα τα θέματα πρόκειται να επιληθούν επειδή συζητάμε. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε γιατί υπήρξαν συγκεκριμένα σημεία διαφορετικών προσεγγίσεων και διαφωνιών που διατύπωσε ο Πρωθυπουργό στην Άγκυρα mm -hmm. για σειρά θεμάτων. Και για το θέμα του πώ αναφερόμαστε εμεί στι συνθήκε όταν μιλάμε για τη μειονότητα και για τα θέματα τα. Ηρεμία α... στο Αιγαίο θα έχουμε τώρα του καλοκαιρινούς μήνες. Κοιτάξτε. Επαναλαμβάνω, κανεί πρέπει πάντα να είναι προσεκτικό. Δεν σημαίνει ότι επειδή γίνεται ο διάλογο, ότι η Τουρκία έχει αλλάξει τι θέσει τη στην οπτική τη. Σημαίνει όμω ότι από αυτό το οποίο ζούσαμε πριν από δύο χρόνια, δηλαδή μια συστηματική κλιμάκωση προκλήσεων και εντάσεων, η Τουρκία σύρθηκε, οδηγήθηκε, άλλαξε τακτική και είναι διαφορετική η προσέγγιση τη. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Πέρα από αυτά τα οποία, αν θέλετε, λίγο πολύ, τα ακούμε να διατυπώνονται σε αυτές τις συζητήσεις. Η μονή της χώρας, η μειονότητα, το Κυπριακό, αυτά τα ακούσαμε όλα mm -hmm. Επισημένω μία τοποθέτηση ακόμα, που για μένα είχε ιδιαίτερη σημασία του Πρωθυπουργού, η αναφορά στην ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη και ευρύτερα στην Τουρκία, και μάλιστα η αποστροφή του «Μακάρι να απολάμβαναν της ίδια αναπτύξεως mm -hmm. οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία ε, με ε, αυτήν την ανάπτυξη που απολαμβάνει η μουσουλμανική μειονότητα okay. στην Ελλάδα». Άρα εδώ υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη και κατά τη γνώμη μου σημαντική αναφορά. Δεν ξέρω πώς το αξιολογείτε εσείς, για μένα όμως ήταν επίση σημαντικό mm -hmm. Αυτό το οποίο αποτυπώθηκε ως μια δημόσια και καθαρή διαφωνία σε ένα ζήτημα το οποίο είναι ένα μεγάλο διεθνές ζήτημα που είναι η ε, Ισραήλ τρομοκρατία Χαμάς mm -hmm. όπου εκεί η διατύπωση του ε, προέδρου Ντογκάρν ήταν μια διατύπωση συγκεκριμένη. Η διατύπωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν η διατύπωση της Ευρώπης, ήταν η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η διατύπωση της δύση και η προσέγγιση στο θέμα αυτό. Και εκεί κανένας βγάζει και συμπεράσματα. Εγώ θα πω και για το εσωτερικό της πολιτικής κοινής μπορείς να βγάλει συμπεράσματα. Της δικιάς μας. Εμείς. Φυσικά. Δηλαδή. Το γεγονό ότι υπάρχουν σήμερα δυνάμει οι οποίε είναι απολύτω ευθυγραμμισμένε στο ζήτημα αυτό με τη θέση την οποία διατύπωσε ο Ερντογάν, και αυτό αξιολογείται. Ποια δύναμη εννοείται. Η αριστερά είναι γνωστό ότι υποστηρίζει απόλυτα και πλήρω την προσέγγιση που έχει ο Ερντογάν. Η Χαμά δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι μια αντιστασιακή οργάνωση, είναι μια οργάνωση εθνικο, περίπου κτλ. Εθνικο, Εννοώ τα κόμματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο θέμα αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με την Ερντογάν, ο Κουκουέ είναι με ε, την Ερντογάν. Πάντω, να μην την αξιολογήσω τη σύμπτωση. Είσαι εγώ σα ρωτάω. Είναι αξιολόγο, Είσαι, κάτω, ναι. Τι να αξιολογώ. Να Δόξα, ε, δόξα τω Δηλαδή, ήταν δηλαδή, σαφέ δηλαδή. ότι από τη μια μεριά την άλλη, υπάρχει να πω, η Ευρώπη. Ότι η συζήτηση που έγινε αναδείχθηκε και ότι ο κ. Μητσοτάκη απεδέχθη πια οριστικά τι θα γίνει με τη μόνη τη χώρα. Δηλαδή όταν λέει ότι εντάξει, αλλά να έχει πρόσβαση στο κοινό, λέμε τζαμί θα είναι, απλώ να μπορούμε να μπαίνουμε. Η απάντηση εδώ είναι η εξή. Ο κ. Ζωτάκη εξέφρασε στην Άγκυρα τη δυσαρέσκεια του για τον τρόπο που χειρίστηκε ε, στην το θέμα ήταν, η ναι. κυβέρνηση. Ε, στην Άγκυρα του. Ναι. Ναι. Θέλω να το, το πω σε ένα περιβάλλον, ναι, ναι. το οποίο ήταν το συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξέφρασε λοιπόν τη δυσαρέσκεια του. Ε, αυτό είναι σαφές ότι διατυπώνεται... Θα ήλπιζε κανένα να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. <coughs> τι είναι το ελάχιστο, γιατί ναι. βεβαίω το μείζον, τι είναι, να ακολουθήσει αυτά τα οποία λέει η UNESCO, αυτό τα οποία λέει ο ΙΕ. Δηλαδή το μνημείο, να, η χρήση του να είναι σύμφωνο με την παράδοσή του και ναι. την ιστορική του χρήση. Δεν το κάνει αυτό η Τουρκία. Δεν το κάνει. Το ελάχιστο που μπορεί να διατηρηθεί ναι. είναι η επισκεψιμότητα <coughs> που αφορά όμω το χαρακτήρα πάλι. Ε, αν θέλετε τις μονή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό δεν μπορεί να σκεπαστούν οι εικόνες mm -hmm. γιατί εκεί μέσα έχει εικόνες. Ναι. Λοιπόν κάντε μια παύση κύριε Υπουργέ θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.